Εγώ ψήφισα, ήμουν σε αυτούς που ψήφισαν και παραδόθηκε αυτό το ψήφισμα. Ότι μιλούσε για διαφωνίες, για το σύνολο, είναι ξεκάθαρη θέση για το Περιφερειάρχη. Αυτό λέω ότι, ναι, αυτό λέω ότι διαφωνείτε με τη συμφωνία Κοτσιά εσείς δηλαδή. Έχουμε τοποθετηθεί δημοσίως και νομίζω το λέει ξεκάθαρα αυτό. Τώρα δημόσια μιλάμε. Εγώ τώρα ρωτάω. Το ψήφισμά μας λοιπόν λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα να σας πω κάτι, σε μια δημόσια κουβέντα όταν ρωτάω αν διαφωνείτε τι λέμε, διαφωνώ ή συμφωνώ. Κοιτάξτε να δείτε, ή διαφωνώ σε πέντε. Το δικό μας έλεγε ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε με αυτήν τη συμφωνία σε αυτά και σε αυτά τα θέματα. Ναι, μισό λεπτό, διαφωνείτε στη Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι διάλογος. Εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό, διαφωνείτε στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία ή όχι. Θέλω να μας το πει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Αν το πει ανοιχτά, αυτός πρόκειται να τεθεί το θέμα στο κοινό. Μισό λεπτό, να ρωτήσω, ο Μητσοτάκης τώρα τι είναι, ο Μητσοτάκης έκανε τη συμφωνία. Όχι, αλλά ο Μητσοτάκης θα κληθεί να το ψηφίσει. Για το όνομα θα αναφέρω ότι εσείς δεν είστε ανεξάρτητος, δεν παίρνετε θέση. Τώρα τι παίρνετε θέση. Κύριε Κόντα, για τη Βόρεια Μακεδονία, αν συμφωνείτε ή όχι. Απάντησα ξεκάθαρα τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας αρέσει αυτός ο τίτλος, αυτό, ο όρος μέσα σας αρέσει, αυτό ρωτάω. Σας ικανοποιεί. Απάντησα ξεκάθαρα και είπα και στις τοποθετήσεις μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι διαφωνείτε. Για το άρθρο 7 ως προς την γλώσσα και την εθνότητα, η οποία περνάει μέσα το ψήφισμα, όπως και για την έλλειψη διαλόγου πριν φτάσουμε σε αυτήν. Ο Μητσοτάκης διαφωνεί, κύριε Αδάμ. Κύριε Αδάμ, ο Μητσοτάκης διαφωνεί. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρος, είπε ότι ό,τι δεν τι. Πρέπει να ψηφίσει τη συμφωνία ούτε τώρα ως αντιπολίτευση, ούτε... Εκ του ασφαλούς. Εκ του ασφαλούς μιλάει τώρα, ε. Γίνει τελεσμένο γεγονός, τελεσμένο γεγονός, εδώ και τώρα εκλογές. Και μαραώνεται ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παραδά, διότι το άρθρο 36, αυτό το επίμαχο άρθρο περί αλυτρωτισμού, βλέπετε ότι δεν καταργείται. Άρα δηλαδή, να αποδεσμεύσω όμως τον κύριο Κότα, γιατί έχει κοινωνική υποχρέωση. Κύριε Κότα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας για αναλυτική κουβέντα για όλα τα θέματα. Είμαστε πάντοτε να το ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πείτε, κύριε Αδάμ, τι λέγατε.